Σε έξαρση βρίσκεται αυτή την περίοδο η εποχική γρίπη και στα Χανιά με αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας καθώς μέχρι στιγμής όλα αντιμετωπίζονται. Δεδομένης κάποιας έξαρσης ή στη φάση εκκίνησης της εποχικής γρίπης και πιθανά αυξημένων περιστατικών και ιδίως από μηνύματα που έρχονται από τα σχολεία, θα θέλαμε να σας δέσουμε μία πλήρη ενημέρωση όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ξεκίνησε η περίοδος ότι κινούμαστε στα ίδια με πέρυσι επίπεδα. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Γενικώς δεν υπάρχουν βαριά περιστατικά, ιδίως στα παιδιά. Στο νοσοκομείο Χανίων έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ό,τι αφορά τους ενήλικες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά που άλλα έχουν νοσηλευτεί και άλλα όχι, έχουν ήδη πάει σπίτι τους. Έχουμε ήδη από τα νοσηλευόμενα άτομα 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 5 έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Ένα περιστατικό νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ακόμα και 2 είναι σε αναμονή. Την ίδια ώρα έχουν νοσηλευτεί 3 παιδιά με επιβεβαιωμένο τον ιό της γρίπης, ωστόσο ήδη έχουν πάρει εξιτήριο σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων, Ειρήνη Λαγουδάκη. Έχουν νοσηλευτεί κάποια παιδιά, περίπου 3 με επιβεβαιωμένο τον ιό της γρίπης και τα 3 έχουν πάρει εξιτήριο. Έχουν νοσηλευτεί κάποια τα οποία όμως είναι με άλλους ιούς, αδενοϊούς, εντεροϊούς κτλ. Άσχετα δηλαδή με τη γρίπη. Όλα όμως έχουν πάρει εξιτήριο και δεν υπάρχει και ήδη αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν νοσηλεύεται κάποιο που να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Χανίων Μανώλης Μιλιαράκης, όπως αναφέρει, έχει ενημερωθεί για περιπτώσεις σχολείων ιδιαίτερα νηπιαγωγείων με αρκετές απουσίες μαθητών που ήταν άρρωστοι με συμπτώματα γρίπης, ενώ υπήρξε και επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστικός. Όπως ενημερώνουμε από τα σχολεία, έχουμε σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα σε νηπιαγωγεία περισσότερο, υπάρχει και διαπιστωμένος ο ιός της γρίπης, αλλά καθησυχάζουμε τον κόσμο. Δεν έχει πάρει μια γενίκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζουν τα παιδιά. Καλό είναι με τα πρώτα συμπτώματα πραγματικά να μένουν στο σπίτι έτσι ώστε να μην μεταδίδεται και στα άλλα. Ή αν έχουμε γνωμάτευση από το νοσοκομείο ότι σίγουρα ταυτοποιείται ο ιός τάδε, να μένουν τα παιδιά στο σπίτι ώστε να μην διαδίδεται και σε άλλα παιδιά. Να σημειωθεί πως τα σχολεία τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, ενώ η εφαρμογή τους για όλους μας είναι επιτακτική, όπως για παράδειγμα το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Τέλος, οι μαθητές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα ίδια μολύβια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα και να μην πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση.